Εμένα το μυαλό μου πάει στην υποτιθέμενη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία θα έπρεπε να έχει κάνει μια ολοκληρωτική έρευνα και να έχει ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το τι ακριβώς γίνεται και με τα ποθενέσχες και με αυτά τα διευκρίνηστα ποσά όλων αυτών των υπουργών. Όπως και να έχει, όμως, είναι απαράδεκτη η στάση αυτή την ώρα που οι σεισμόπληκτοι ζουν σε κοντέινερ, την ώρα που οι πυριόπληκτοι ζουν σε δομές, την ώρα που έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα με τις πρακτικές και τα φαντ, ένας υπουργός πολιτικής προστασίας κιόλας να αγοράζει σπίτι σε τέτοιο ποσό. Πραγματικά, πλέον δεν ξέρω που βρισκόμαστε. Είναι ντροπή να ονομάζεται κράτος αυτό το μόρφωμα που έχουν δημιουργήσει, γιατί πλέον βγάζουν νομοσχέδια και τροπολογίες μόνο για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους. Όπως έγινε με το ποθενέσχες, Γρηγόρη Σερέτη, πέρασαν νόμο για να μην δηλώνουν οι πολιτικοί και οι άλλοι υπόχρεοι τα μετρητά της ράβδους χρυσού, τα ρολόγια που έχουν σπίτι τους. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να έχει 5 εκατομμύρια μετρητά σπίτι του, σαν τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου, καλή ώρα. Και να μην χρειάζεται καν να τα δηλώσει στο ποθενέσχες. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Η θεία από την Ιγυρία. Η θεία από την Ιγυρία. Είναι αυτό ακριβώς που προσπαθώ να περιγράψω. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύνταγμα και δημοκρατία, διότι δεν έχει την εξουσία ο λαός, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα που έχουν φτιάξει ολιγάρχες και επαγγελματίες απατεώνες. Και επίσης δεν μπορώ να χωνέψω ότι δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας που προσπάθησε τουλάχιστον να τους κυνηγήσει. Διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα σε κοινή θέα και όλοι οι αρμόδιοι, από ό,τι φαίνεται, είναι φίλοι τους. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ληστεία, κατά την άποψή μου, στην ιστορία της Ελλάδας. Αγοράζουν ακίνητα χωρίς να έχουν δικαιολογήσει από πού έχουν βρει τα λεφτά. Δεν καταθέτουν πόθεν έσχες. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι.